Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο Trackers. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Καρότο, παρακαλώ χειροκρότημα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει το βίντεο, εννοείται κλασικά από το παράδοτα να ευχαριστήσουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα Καρότο, που είναι δίπλα μας. Άλλη μια φορά. Είναι δίπλα μας άλλη μια φορά, μας στηρίζει. Κωνσταντίνος ο Φουρτούνας. Κωνσταντίνος ο Φουρτούνας. Θα βάλουμε από κάτω το βίντεο links να τσεκάρετε αξεσουάρ ανταλλακτικά αυτοκινήτων για τα πάντα και για μεσεντεζάρες ανταλλακτικά και ό,τι γουστάρετε. Πέτρο, ορίστε. Τι βλέπεις σήμερα εδώ πέρα? Αστέρια. Πέρα από το Toyotakias και η Ιάπωνα, σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ το Mercedes. Το ξέρουμε, είχαμε. Με Mercedes μάθαμε. Ναι, ακριβώς. Οπότε πολλοί μου στέλνατε, σχολιάζατε, γνωστοί λέγατε τι θα γίνει. Κανένα αστέρι θα δούμε. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Το πρώτο, πρώτο Mercedes. Το πρώτο. Ναι. Ο Δημήτρης θα περάσει το πλάνο, παρακαλώ. Χειροκρότημα. Πάμε λίγο το κοινό από τη Γερμανία. Γεια σου, Μίτσο. Καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας έχει φέρει εδώ. Ένα υπέροχο Mercedes. Το Α35 AMG. Ναι. Λιμουζίνα. Λίμο. Α35 AMG Λίμο. Ή Σεντάν. Το Α35 AMG είναι ένα από τα αυτοκίνητα που ανήκουν στην γκάμα των high performance αυτοκινήτων της Mercedes. Μοντέλο του. Το τελευταίο. 2023 μοντέλο. Κούτα. Είμαστε... Το μυρίζει την καινούργια. Τώρα το έστρωσε. Δερματίλα. Το έστρωσε. Το λοιπόν, οποίο τι βγάζει από το κυβικά και σε άλογο αυτό? Δίλητρο. Δίλητρο. 320 άλογα. Δύο τουρμπίνες. Διτούρμπινο. Σοβαρά τα πράγματα. Σαφώς και ο Δημήτρης έβαλε το χεράκι του για τα 320 άλογα. Από το εργοστάσιο του αυτοκίνητο εξοπλίζεται με ένα τετρακύλινδρο δίλητρο τούρμπο κινητήρα που παράγει 306 άλογα. Βλέπουμε φοβερά πίσω μπρος προφυλακτήρες, διαχύτες. Άρρωστο το αμάξι. Εγώ έχω πάθει πράγμα με την κολάρα του. Πραγματικά δηλαδή, έχω χορτηθεί τον κόλο του. Είναι άγριο. Είναι άλλο. Παρόλο για που είναι λίμο, είναι άγριο το αμάξι. Είναι διαστημικό. Και γράφει πολύ ωραία. Ναι. Φώτα μπροστά, full LED, μπρος πίσω, ηλιορροφή ανοιγόμενη τέτοια. Ναι. Απ' έξω είναι για μένα κούκλα. Στολίδι. Και έχουμε ένα ιδιαίτερο χώμα. Και από μέσα ακόμα πιο. Καλά, από μέσα, θα το δείξουμε και πλάνα μετά. Και στη βόλτα θα πούμε πέντε πράγματα. Και έχουμε και ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Το οποίο έχει μέσα. Είναι ασημί, αλλά έχει μέσα μέταλλα χρυσά. Το βλέπει όταν χτυπάει ο ήλιο, λίγο χρυσαφίζει. Ναι, το βράδυ λίγο μπλεδίζει. Ναι, μπράβο, ναι. Είναι λίγο περίεργο. Περίεργο. 19 ριζάντες, AMG φρένα. Ναι. Δισκόπλακες διάτριτες. Εγώ λέω να πάμε καλύτερα να το κάνουμε μια βόλτα, να το δούμε και από μέσα που είναι ακόμα πιο άρρωστο. Νομίζω... Να παίξουμε και λίγο με τα πάντληση, να το δούμε πώς πάει, να δούμε τι κάνει και στο δρόμο. Νομίζω πρέπει να σταθούμε πιο πολύ στο εσωτερικό, μπρο. Ναι, πάμε, παιδιά. Εντάξει, φύγαμε. Ω, και κόκκινες ζώνες, Εγώ όμως... Να τα. Να, αυτά δεν μπορώ, καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Ωπα Μίτσο. Εντάξει. Είναι αυτό, για να δούμε φρένα. Για κάνε κατέβασμα. Ω, πόσα σμανάρα. Όσοι το πέρα έχει λαγούμες. Εντάξει, λοιπόν, μας έκανε μία κίνηση δυνατή. Ένα μικρό teaser μας έκανε. Λοιπόν, ας πούμε τώρα λίγο, αδερφούλη μου, γιατί έχω κάτσει και λίγο, τα έχω διαβάσει τα... Ήρθες διαβασμένος, μελέτησες δηλαδή. Ναι, έχω διαβάσει λίγο, ρε παιδί μου, την κατάσταση, τι γίνεται. Ό,τι τώρα που το βλέπω και μπροστά μου, έχουμε 3-4 modes, έτσι. Ναι. Έχουμε comfort, έχουμε sport, έχουμε sport plus. Έτσι, Μίτσο, καλά τα λέω. Ναι, σωστά. Πάνα. Είδες τώρα που άλλαξε ο ήχος. Πάνα. Το χαίρεσαι, έτσι. Πολύ ωραίο. Κοντεύω να ανοίξω τρύπα, πρόσεχε. Πατάω κι εγώ φρένο. Κοίταξε. Και εσύ το χαίρεσαι λίγο. Λοιπόν, κόψε λίγο, να μιλήσουμε. Είδες ότι άλλαξες το sport
Plus και άλλαξε ο ήχος. Ναι, ναι. Ο ήχος ναι. έγινε πιο δυνατός, πιο... Ανοίγουν και κλαπέ. Ανοίγουν τα κλαπέ στο Sport Plus, μπράβο. Το α35MG διαθέτει το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC που βελτιώνει την πρόσφυση και την ευστάθεια σε διάφορες συνθήκες οδήγησης. Επιπλέον διαθέτει σπορ ανάρτηση που προσφέρει εξαιρετική ανταπόκριση του δρόμου. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο αδερφούλη μου, το οποίο θεωρώ είναι οικογενειακό αυτοκίνητο, αλλά έχει αυτή τη τσαχπινιά, αυτή τη... το σπορ χαρακτήρα. Έχει αρκετό σπορ χαρακτήρα. Το AMG. Μέσα έξω. Ναι. Και έχει φοβερό σασμά νομίζω. Αυτό θα το οδηγήσω κιόλας. Εγώ γιατί έχω καιρό να οδηγήσω αμάξι, θα το οδηγήσω να δούμε και το σασμανάκι του πώς δουλεύει και τα φρένα και τα γκάζια του. Το ιστορικό είναι ό,τι καλύτερο έχω δει το τελευταίο διάστημα, bro. Ναι, ναι. Μιλάμε αεροπλάνο, τώρα συνδυασμός δέρμαλ, καντάρα. Κρυφούς φωτισμούς μέσα, οθόνες. Αυτά είπες αλλάζουν χρώμα, μπορείς να αλλάξεις χρώμα τώρα όλα αυτά. Ναι. Έχεις πάντου... και αλλάζεις. Για μπορείς τώρα ή είναι δύσκολο. Βλέπετε ότι έχει παντού εδώ πέρα. Α, το αλλάζεις χρώματα από εδώ. Ναι. Για παίξα ένα έτσι racing κοκκινάκι θέλω, έτσι λίγο κουρδελιά. Απλώς τώρα δεν φαίνεται και πολύ επειδή δεν είναι νύχτα έτσι. Άμα είναι μέρα φαίνονται πιο έντονα. Νύχτα άμα είναι που φαίνονται πιο έντονα. Από τότε αλλάζεις δηλαδή. Παίξε μπαλ, παιχταρά μου. Να πατήσω... Όχι, όχι, τίποτα. Το παίρνει. Το πρασινάκι πολύ αγωνιστικό. Λες, είμαστε μέσα λαμπορκίνι. Κάτσε, άμα κλείσω αυτό εδώ, μπορεί να φαίνεται πιο καλά. Κλείνει και αυτό. Όλα κλείνουν. Και μια μύγα που εγκλωβίζεται. Την είδες. Έπαιρνε για πάντα εκεί η μύγα. Τέλος. Τώρα φαίνεται λίγο πιο καλά, το βλέπεις. Ναι. Εντάξει, ο φακός τα πιάνει λίγο πιο καλά. Η αλήθεια είναι. Καλά μέσα είναι διαστημόπλοιο, παιδιά. Εντάξει, μιλάμε τώρα από αισθητήρες, έχει τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να έχει τα πάντα, ρε παιδί μου, το ADAS, το system που έχει line assist, αυτόματα φρεναρίσματα, όλα τις κάμερες μπροστά είναι τουμπανό. Κάμερες όπως το πορείας, δεν συζητάμε. Τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο 2023 μοντέλο, έτσι. Και φοβερό μενού. Εδώ πέρα, όπου η οθόνη του από μία στην άλλη είναι τρομερή, ε. Εντάξει, λίγο που είδα και διάβασα, είναι λίγο δύσχρηστο το της Mercedes το μενού. Το μενού. Έχει πάρα πολλά, είναι λίγο... Λοιπόν, να μπορώ να το οδηγήσω λίγο εγώ τώρα, να το δοκιμάσω, Μίτσο, ε. Άντε. Μου επιτρέπεις. Εννοείται. Ρε παιδιά, σε αυτούς τους δρόμους, τι αμάξι έχουμε οδηγήσει. Τι GTR θέλετε, τι. Έχει υπόψη λίγο, σκάει κιόλα. Ναι, ρε, εννοείται. Μπράβο. Τι. Η λαβή στο τιμόνι του, το γκάζι του, είναι απίστευτα premium πράγμα, έτσι. Σοβαρά τα πράγματα. Δεν είπαμε πόσο κοστίζει αυτό, πόσο πιάνει ρε Σιμίτσο αυτό περίπου, τώρα πόσο κάνει. 60 χιλιάρικα, ε. 60 Γερμανία όμως, έτσι. Τόσο κάνει εδώ. Ναι. Όπου το αργοντήσιο νιώθω ότι λες και με πετάει παγάκια στα χέρια, ρε. Έχουν μουδιά στα χέρια. Με χαμηλώνει λίγο. Μούδιασα. Για πες, πώς το νιώθεις τώρα, το νιώθεις πολύ premium, έτσι δεν είναι. Νιώθω να γλιστράει, δεν πατάει στον δρόμο, γλιστράει. Premium. Δηλαδή αυτό το τιμόνι που το πιάνω, το τσαλκαντάρες, το γκάζι που το ακουμπάς και για το φρένο του, το κάθισμά του που με αγκαλιάζει, δηλαδή είναι... Σε αγκαλιάζει όλο το είναι αυτό που περίμενα όταν θα κάτω σε μια Mercedes, ρε φίλε, τέτοιου επίπεδου. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο τη Mercedes. Για να κάνω το να τα οδηγάει μόνο του, γιατί βαριέμαι λίγο. Περίμενα. Λάνα, σαν, ρε. Το βάλουμε εδώ στο echo. Κατευθείαν, έσβησε. Τι είναι, ρε. Έσβησε. Μας έσβησε. Άστο. Τώρα πάει. Δεν κάνεις τίποτα. Πάρε τα χέρια, πάρε τα πόδια. Τι λες, ρε. Ναι, άστο. Να κατεβώ και κάτω. Κατέβα. Μόνο πάει. Τι λες τώρα. Και κατελαβαίνει και τα αμάξι μπροστά. Ναι, πες και, τώρα, και κόβει. Αν πας πολύ κοντά θα κόψει. Α, σου λέει πιάσου το τιμόνι. Ναι, μόνο πιάσου, πιάσου, πιάσου λίγο. Για να, για να μην κάνει κινηθείες. Ή δεν είστε. Δες το δεσάς που στρίβει μόνο του. Ναι, μου θύμισε όταν το BMW το... Το i4, ναι. Ωραία. Και γύρω το στο Sport Plus κατευθείαν. Από εδώ το γυρνάω, Sport Plus. Ναι. Sport και από Sport Plus. Και από εδώ το γυρνάς, άμα δες. Ωραία. Κατευθείαν, κοκκίνησε ο τόπος κατευθείαν, είδες. Θα το ανεβάσουμε λίγο στροφές, θα δούμε τι κάνει. Έλα, κατέβα στα γέντα και σκάσου το. Χιλιάλογα αμάξι. Πω από τι ωραίο που είναι, τρελαίνω, μαρωσταίνω. Α, τρέχιασες. Φίλε, είναι...
Καλησπέρα, αδερφούλε. Ναι, ξεκινάω. Να πούμε κιόλας, Στράτο. Ακούς που σαλάζει τα χείλη, τι κάνει. Ναι, ρε. Απίστευτο σασμά. Δεν χάνει καθόλου. Λοιπόν, The Trackers, αυτό ήταν. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, ξέρετε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε, παιδιά, για όλα. Φοβερό αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, φίλε Δημήτρη. Πραγματικά τρομερή εμπειρία. Τα λέμε στο επόμενο. Μείνετε συντονισμένοι. Τα φιλιά μας. Φιλιά πολλά. Φιλιά σε όλους. Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me.